Λοιπόν, έτσι, δεν έχουμε τίποτα. Έτοιμη. Όχι, θα έχουμε πάρει όλα. Νομίζω ελέγξαμε ελαστικά, έτσι αέρα. Πάνω απ' όλα έχουμε ελέγξει το αυτοκίνητό μας. Όλο. Αέρα για να έχουμε και μικρότερη κατανάλωση αλλά και ευστάθεια του αυτοκίνητου. Σωστά. Νερά και λαδάκια τα είχαμε δει και στο συνεργείο, αλλά ρίξα μια ματιά κι εγώ. Οπότε είμαστε έτοιμοι από το αυτοκίνητο. Για να ταξιδέψουμε, να πάμε στον τόπο αναφοράς μας. Έτσι. Πάμε χωριό. Χωριό. Πάμε χωριό. Είναι τώρα οι μέρες αυτές. Για τα νοβελία, τα κουκορέτσι, παραδοσιακά. Εγώ θα φάμε λίγο και τα, πώς θα λένε, τα κρακακρούκα, τις καστρούκες. Εγώ τα φάμε πάρα πολύ αυτά. Ναι. Θέλουν προσοχή, παιδιά. Θέλουν προσοχή. Και θέλει και προσοχή πολύ στο δρόμο. Αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε και να το δούμε βασικά, έτσι. Πρέπει να προσέχουμε, να κρατάμε σωστές αποστάσεις ασφαλείας όλοι μας, να μην οδηγούμε επιθετικά. Με σεβασμό πάνω απ' όλα στη ζωή μας, στην αρτιβέλειά μας, να έχουμε το επίπεδο αυτοκίνησης ψηλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να φύγουμε να πάμε το κάνουμε το ταξιδάκι μας στο ωραίο αυτό, όπου πάμε, είτε σε νησί είτε σε υπηρετική Ελλάδα. Αυτό που είπε, η αποστάση είναι σημαντικό, αλλά είναι πολύ καλό το οδόστρωμα το οποίο θα κυκλοφορήσουμε το εθνικό δίκτυο. Mm-hmm. Να προσέξουμε πολύ πού, στο επαρχιακό. Σωστό. Και ακόμα περισσότερο. Σωστά. Και ακόμα περισσότερο στο 87% που είναι το τόπος αναφοράς μας, στο χωριό μας, στο σπίτι μας, το νησί μας. Ξέρεις που όλα τα ελέγχουμε εκεί πέρα. Ακριβώς. Θέλει σιγά σιγά. Και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν φάμε. Εννοείται να μην πιούμε αλκοόλ ή αν πιούμε αλκοόλ να μην οδηγήσουμε. Να έχουμε πάντοτε έναν οδηγό στην παρέα. Καλό είναι δηλαδή τα βράδια αυτά να έχουμε έναν οδηγό που να λέμε ότι δεν. Έτσι ακριβώς. Εγώ πάλι που δεν πίνω να ξέρεις με πάντα οδηγό της παρέας. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο, να έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο. Και το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι εφόσον θα αράξεις εκεί. Στο σπίτι που θα είσαι, θα φας, θα πιεις, μπορείς να χαλαρώσεις, να περάσει η ώρα, να φάτε τα γλυκά σας, να τα πείτε, γιατί αυτό είναι το Πάσχα. Σωστό, σωστό. Και το βράδυ να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, να κοιμηθείτε. Κοιμάστε και εκεί δηλαδή, για να είστε όλοι παρεούλα, ξυπνήστε το πρωί. Έχουμε πάρει εντωμεταξύ, έχουμε γεμίσει και το αυτοκίνητο, γιατί μας είπαν για τον καιρό ότι θα είναι όχι πάρα πολύ καλός από Πέμπτη βράδυ, θα αρχίσει βροχές κτλ. Οπότε έχουμε πάρει τα μπουφανάκια μας μέσα, νεράκι, κάποιες μπάρες δημητριακών, έτσι ώστε αν χρειαστεί κάπου να κινητοποιηθούμε. Και βέβαια, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, σταματάμε, ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας σε μια άκρη να μην ενοχλούμε και βάζουμε το τρίγωνο. Ναι, αλλά το τρίγωνο δεν το βάζουμε ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο, που σημαίνει συνήθως 150 μέτρα πιο μακριά. Έτσι ακριβώς. Για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε αυτούς που έρχονται από πίσω ότι κάποιος είναι ακινητοποιημένος. Και αν είστε όλοι καλά και είναι η υγεία σας μια χαρά, δεν χρειάζεται να έχετε εκνευρισμό και να τέτοιες μέρες. Τώρα εντάξει, συμβαίνουν ατυχηματάκια, okay. Να είμαστε χαρούμενοι. Όλοι ξέρεις, εκνευρίζονται, ενώ ουσιαστικά πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα και καλά. Αυτό που πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας είναι ότι πάμε να διασκεδάσουμε. Δεν πάμε ούτε να φτάσουμε γρήγορα κάπου. Σωστά. Θα φτάσουμε και θα κάτσουμε. Καλή παρέα θα έχουμε. Αυτό. Να πάμε να φτάσουμε ωραίοι, ζωντανοί, αρτιμελείς, υγιείς, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε, να έχουμε καλή ανάσταση όλοι και με το καλό να επιστρέψουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Δεν ξεχνάμε να δούμε την πίεση των ελαστικών μας, να έχουμε νεράκι στους καθαριστήρες μας, να κοιτάξουμε τα λαδάκια μας να είμαστε ok, να φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας βενζίνη ή πετρέλαιο πριν φύγουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να φτάσει κάπου να είναι κλειστά αέριο, τα πάντα. Αέριο, τα πάντα. Να έχουμε μαζί μας μέσα στο αυτοκίνητο νεράκι πάντα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Και ξεχνάω κάτι. Όχι, αυτά τα βασικά. Φαρμακείο, τρίγωνο, όλα αυτά τα οποία σίγουρα είναι απαραίτητα. Να έχουμε φορτώσει το αμάξι μας κατάλληλα. Μην αρχίσουμε και βάζουμε ψυγεία και πλυντήρια πάνω στις ρόφες. Ναι, όχι, αυτό δεν θα είναι καλό. Αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και πάμε λοιπόν να βάλουμε ζώνες και να ετοιμαστούμε για να φύγουμε. Πάντα με ζώνη και οι αναβάτες με κράνη και την απάρτη δεμένα εξάρτηση. Δεμένα τα κράνη, γιατί αν φορούν τα κράνη και δεν δεμένα, είναι σαν να μην φορούν κράνη, να τα λέμε κι αυτά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Άντε καλό μας ταξίδι, να περάσουμε όμορφα, καλή ανάσταση. Έτσι, να είστε καλά.